Καλησπέρα σε όλους. Από όλους μας εδώ, Γκρίγκο Σκίτο. Εχθές έγραψα ένα θέμα για το GrigoSkito.gr, ένα καινούριο άρθρο, το οποίο έλεγε «Θεραπεύοντας την ψυχή και το σώμα με την κέτο-μεσογειακή διατροφή». Ήθελα να δούμε διάφορες πλευρές της κέτο-μεσογειακής διατροφής, αλλά και της συμβατικής διατροφής, που όταν έρθουν σε σύγκρουση αυτές οι δύο διατροφές, πώς μπορούν να μας ωφελήσουν και ποια είναι τα αρνητικά πάνω σε αυτές. Θέλω να δούμε λίγο τις διαφορές τις οποίες υπάρχουν όταν ακολουθούμε ένα τέτοιο διατροφικό πρωτόκολλο της κλασικής συμβατικής διατροφής και της κέτο-μεσογειακής διατροφής και για ποιο λόγο η κέτο-μεσογειακή διατροφή έχει να μας δώσει πολλά περισσότερα και μπορεί όχι μόνο να φροντίσει το σώμα, αλλά και την ίδια μας την ψυχή. Τώρα, ξεκινώντας το άρθρο, κάναμε μια ξανά σύγκριση το πώς σκεφτόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες και με τα ρητά τους πώς μπορούσαν να τα βάλουμε στην καθημερινότητα και να βγάλουν κάποια μεγάλα, θα λέγαμε, συμπεράσματα μέσα από αυτό. Έτσι, θέλουμε να δούμε το γνωστό ρητό νους υγιής εν σώμα διηγεί και τι κρύβεται πίσω από αυτό, ποιες λέξεις κρύβονται, πώς μπορούμε να φέρουμε σε ισορροπία και το νου, αλλά και το σώμα. Και φυσικά αυτό είναι μέσω της διατροφής. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Κάπου εκεί κρύβεται η διατροφή, την οποία εμείς δεν μπορούμε να βρούμε, για το λόγο το ότι όταν έχουμε μια διατροφή η οποία δεν είναι καλή, η οποία είναι άτσαλη, αν θέλετε άσχημη, το σώμα δεν θα ακολουθήσει, το ίδιο θα συμβεί και στην ψυχολογία μας, δηλαδή στην ψυχή μας, δηλαδή στο νου μας. Είναι αυτά τα πράγματα άρρητα συνδεδεμένα μεταξύ τους, αλληλένδετα. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ένα το άλλο και να είναι σε αρμονία, αν εμείς δεν ακολουθούμε κάποια πράγματα ως έχει. Μπορούμε να βγάλουμε διάφορα συμπεράσματα και φυσικά να δούμε ότι η διατροφή παίζει το ρόλο κλειδί σε αυτό που κάνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Πριν περάσουμε να δούμε τους τρεις παράγοντες για τη θεραπεία μας, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες της θεραπείας που μπορούν να μας βοηθήσουν να θεραπεύσουμε το σώμα και την ψυχή, θα ήθελα να δούμε μερικά βήματα πριν φτάσουμε σε αυτά τα πρωτόκολλα. Το νούμερο ένα είναι ότι ξεκινάμε την κετογονική διατροφή απλά για την απώλεια βάρους. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο, δεν μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε πραγματικά τη διατροφή μας, θα μιμηθούμε κάποιες τροφές οι οποίες ήταν στην παλιά συμβατική διατροφή, θα τις φέρουμε να τις ονομάσουμε κέτο. Αν έχουμε κάποια αποτελέσματα, καλώς. Αν όχι, δεν πειράζει, θα κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι μια φιλοσοφία την οποία μπορούμε να μπούμε και να κάνουμε τρόπο ζωής. Είπαμε και το γονική και το μεσογειακή διατροφή είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν είναι απλώς μια διατροφή, χάνω λίγο βάρος, μένω ευχαριστημένος, ευχαριστημένη και από εκεί και πέρα τώρα γυρνάω πίσω σε αυτό που στην ουσία με αρρώστησε. Όχι, θέλουμε να κάνουμε μικρά βήματα, σταθερά βήματα και σωστά βήματα, ώστε αυτό το πράγμα να γίνει τώρα τρόπος ζωής. Τώρα, η δεύτερη εκδοχή είναι όταν κάποιος είναι παχύσαρκος ή υπέρβαρος και νομίζω ότι είναι υγιής. Αυτό είναι μια ακόμα παρανόηση. Γνωρίζουμε ότι τα άτομα τα οποία έχουν αρκετό λιπόδι ιστό δεν είναι υγιή. Έχουν μεταβολικό σύνδρομο, αυτός ο λιπόδις ιστός είναι πολύ τοξικός, υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη σίγουρα, οπότε έχουμε διάφορες εκδοχές και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για αντίσταση στην ινσουλίνη, μιλάμε για υπερπαραγωγή της ινσουλίνης από το πάνκρεας, δηλαδή ένα προδιαβητικό στάδιο. Οπότε μπορούμε να εξασφαλίσουμε με αυτά τα στοιχεία ότι αυτό το άτομο δεν είναι υγιής. Οπότε είναι όμως τώρα μια καλή ευκαιρία να αρχίσουμε μια κέτο-μεσογειακή διατροφή ώστε να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτά τα πράγματα πριν φτάσουμε στο διαβήτη, στα αυτοάνοσα, σε άλλα πράγματα. Το ότι δεν έχουμε φανερά κάτι δεν σημαίνει ότι είμαστε και όμως 100% υγιείς. Οπότε αυτό το κρατάμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας και έχουμε αυτές τις πληροφορίες οι οποίες μας χρειάζονται τώρα πλέον με την κέτο-μεσογειακή διατροφή, ώστε να εμείς να εκμεταλλευτούμε την ινσουλίνη, να μπορέσουμε να την ισορροπήσουμε μέσω της διατροφής με την απουσία υδατάνθρακα, η οποία τι είναι, φέρνει τη μεταβολική κατάσταση της κέτωσης. Τώρα, μια τρίτη ξανά εκδοχή, πριν μπούμε ξανά στο πρωτόκολλο, είναι να κατανοήσουμε τη θεραπεία, να κατανοήσουμε την καινούρια φιλοσοφία της διατροφής. Υπάρχουν πάρα πολλές κέτο-μεσογειακές διατροφές, έχουμε δει. Υπάρχουν διαφορές κετογονικές, ονομάστε τις όπως θέλετε. Τι κάνουμε εμείς όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Προσπαθούν να προωθήσουν πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τη διατροφή. Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι ότι η διατροφή είναι το φάρμακό μας. Και το φάρμακό μας είναι η διατροφή μας. Πάρα πολύ απλά. Θέλουμε κανονική τροφή, στέρεα τροφή, όχι συμπληρώματα, όχι χημικά σκευάσματα, ώστε να ακολουθήσουμε και να κάνουμε τη θεραπεία μας σωστά. Διάφορες διατροφές, οι οποίες είναι χαμηλά σε πρωτεΐνη, για παράδειγμα, μπορούν να φέρουν τριχόπτωση, να φέρουν ελλείψεις γενικά σε μικροστοιχεία αυτές οι διατροφές. Έχουμε δει, σας λένε συνέχεια να παίρνετε για μαγνήσιο συμπλήρωμα, για κάλιο συμπλήρωμα, για όλους τους ηλεκτρολίτες συμπλήρωμα. Πάρτε κάψουλες ωμέγα 3, εκείνο το άλλο. Δεν θέλουμε αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε τη διατροφή μας. Αν δούμε ότι έχουμε τότε κάποια έλλειψη, ίσως χρειαστεί ένα συμπλήρωμα. Συνήθως δεν χρειάζεται.
θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζεται όταν η διατροφή μας λειτουργεί. Αν χρειάζεστε τόσα συμπληρώματα, η διατροφή σας δεν είναι λειτουργική. Δεν είναι καλή. Θα χρειαστεί μέσω της διατροφής να λαμβάνετε όλα αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Δεν έχει τίποτα κρυμμένο εκεί πέρα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στα προηγούμενα βίντεο. Θέλω να κατανοήσετε αυτό, ότι είναι μια άλλη φιλοσοφία, ότι η διατροφή περιέχει τα πάντα. Δεν πάμε σε μια ελαφριά μορφή φαρμάκων, συμπληρώματα, ώστε να εξαρτώμαστε από αυτά για να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Ποιοτικές τροφές, κρέας, αυγά, ψάρια, θαλασσινά, συνοδευόμενο τώρα με λαχανικά και φυσικά κάποια λιπαρά, μπορούν να παίξουν ρόλο κλειδί στο να έχουμε μια διατροφή πυκνή, διατροφικά πυκνή διατροφή. Έτσι λαμβάνουμε ό,τι ακριβώς είναι απαραίτητο. Περνάμε τώρα στο πρωτόκολλο νούμερο 1, που είναι ότι θα πρέπει να θεραπεύσουμε το γαστρεντερικό μας σύστημα. Γνωρίζουμε ότι στο έντερο βρίσκεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Όταν εμείς κάνουμε μία διατροφή η οποία είναι φλεγμονώδης, δηλαδή επιτίθεται στο σώμα, τι θα κάνει, θα υπάρξουν διάφορες επιπλοκές και με το γαστρεντερικό μας σύστημα. Συνήθως αυτές οι φλεγμονές, με ρωτάνε τι είναι οι φλεγμονές, έχουμε κάνει ένα βίντεο το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ, είναι κάποιες επιπτώσεις παρενέργειες από τη διατροφή μας. Αυτές είτε είναι πόνοι, για παράδειγμα, στο γαστρεντερικό σύστημα, μπορεί να είναι διάρρειες, μπορεί να είναι πόνοι ακόμα στους αγκώνες, στις αρθρώσεις γενικά. Πάρα πολλοί παράγοντες για φλεγμονή. Καλύτερα να δείτε το βίντεο το οποίο είναι πολύ πιο αναλυτικά, στο να δούμε και να μην χάνουμε χρόνο πάνω σε αυτά τα θέματα. Φυσικά θέλετε να το θεραπεύσετε το έντερο. Πάρα πολύ βασικό. Έτσι, μέσω αυτής της διατροφής, η οποία είναι αντιφλεγμονώδης, μπορείτε να κάνετε αυτή τη θεραπεία και να πάρετε πίσω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της υγείας σας, για το λόγο του ότι όλα αρχίζουν από το γαστρεντερικό σύστημα. Αν δεν κάνετε επούλωση πλέον μέσω των τροφών του γαστρεντερικού σας συστήματος, δεν θα μπορέσετε να κάνετε αυτή την εκκίνηση για να αλλάξετε τη διατροφή σας. Όταν αλλάξει το μικροβίωμα του εντέρου, αλλάζει ολόκληρη και η χημεία σιγά σιγά του σώματος. Είναι πολύ βασικό σε αυτό το πρωτόκολλο να θεραπεύσουμε το έντερο μέσω της διατροφής μας και χωρίς την εισαγωγή τροφών όπως είναι τα πολλά γλυκαντικά, ξηρή καρπή, γενικά τα άλευρα, παράγωγα των ξηρών καρπών. Τα γράψαμε και σε αυτό εδώ το άρθρο. Είπαμε για τα γελαδινά γαλακτοκομικά, τα οποία ξανά είναι φλεγμονώδη. Βγάζοντας αυτές τις τροφές για μια αρκετά μεγάλη περίοδο, σίγουρα θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια νέα εκκίνηση. Τώρα, έχουμε πρωτόκολλο νούμερο 2. Αναπληρώνοντας τώρα πλέον αυτές τις ελλείψεις, είπαμε όχι συμπληρώματα. Κοιτάμε να τρώμε στέρεες τροφές, οι οποίες περιέχουν όλα αυτά τα πράγματα. Περιέχουν μη φλεγμονώδεις συστατικά. Είπαμε όχι χοιρινό, όχι κοτόπουλο, όχι αγελαδινά προϊόντα, μυρικαστικά ζώα, ψάρια, άγρια ψάρια, θαλασσινά το ίδιο. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα αυγά ελευθέρας βούσκης και ελευθέρας τροφής, διατροφικά πυκνές τροφές. Αν έχετε έλλειψη σε βιταμίνη Β, σε βιταμίνη D, σίγουρα χρειάζεστε αυτές τις τροφές. Δεν μπορείτε να τρώτε μπρόκολο ή μαρούλι για να αναπληρώσετε βιταμίνη D, για παράδειγμα, ή βιταμίνες κόμπλεξ Β. Δεν γίνεται. Θέλετε ζωικής προέλευσης. Το ίδιο και για το σίδηρο. Αν έχετε χαμηλό αιματοκρίτη, για παράδειγμα, σίγουρα χρειάζεται να φάτε εντόστια, σηκώτη, για παράδειγμα, αν δεν μπορείτε όλα τα εντόστια. Είναι τροφές οι οποίες είναι διατροφικά πυκνές και θα σας δώσουν αυτό το οποίο χρειάζεστε. Και σε πρωτόκολλο τώρα νούμερο 3, γράφουμε ότι μείνετε με την κέτο μεσογειακή, οτιδήποτε και αν συμβεί. Πάρα πολύ μετά την 4η-5η εβδομάδα, που το σώμα αρχίζει να κάνει ένα πλατό, μια φυσική αμυντική λειτουργία του σώματος, αρχίζουν σιγά σιγά να στεναχωριούνται και να απομακρύνονται από τη διατροφή τους. Όχι. Τότε είναι που πρέπει να επιμείνουμε, να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και τα αποτελέσματα από μόνα τους θα μας ανταμείψουν. Θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό και να μην υποχωρήσετε εκεί. Μην τόσο γρήγορα φύγετε από αυτό το κομμάτι της διατροφής. Αν γνωρίζετε ότι κάνετε σωστά τη διατροφή, εφαρμόζετε και τη διαλυματική νηστεία, την οποία δεν την ανέφερα εδώ πέρα καθόλου, αλλά είναι ένα ξεχωριστό τελείως κομμάτι και θα γίνουν και άλλα βίντεο για τη διαλυματική νηστεία. Είναι αυτοί οι κόσμοι μαζί φέρνουν, όπως είπαμε και σε ένα άλλο βίντεο, την αρμονία. Έτσι θα μπορέσετε να ισορροπήσετε όλα αυτά τα πράγματα και να έχετε τα αποτελέσματα τα οποία πάντα ψάχνατε. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε να καταλάβετε ποια είναι λίγο η εκδοχή και τα πρωτόκολλα μαζί που υπάρχουν για μια θεραπεία. Είναι η φιλοσοφία, είπαμε, το πώς καταλαβαίνουμε, η αντίληψη που έχουμε για τη διατροφή. Δεν είναι απλώς κάτι τελείως απλό το οποίο γεμίζουμε το στομάχι μας, πέρα σήμερα ξανά φάμε κάτι άλλο. Όχι, έχει επιπτώσεις για την υγεία μας, έχει επιπτώσεις για την ψυχολογία μας, έχει χίλιες δύο επιπτώσεις για το όλο το οποίο ζούμε. Θα πρέπει να το καταλάβετε και θα δείτε ότι απομακρύνοντας κάποια πράγματα που ίσως στην αρχή να φανεί δύσκολο, σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί αν κάποιος τρώει 50 χρόνια αυτά τα πράγματα, από τη μία μέρα στην άλλη δεν τα αλλάζει. Αλλά βήμα-βήμα, σιγά-σιγά μπορεί να τα καταφέρει. Όλοι τα έχουν καταφέρει. Πολλοί τα έχουν καταφέρει.
Έχουμε δει μαρτυρίες είτε στο YouTube είτε στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε να δείτε αυτά τα πράγματα και να δείτε ότι κι εσείς μπορείτε σιγά σιγά να αλλάξετε τρόπο ζωής και να βελτιώσετε την υγεία σας, το οποίο είναι ό,τι το καλύτερο μπορείτε να κάνετε, η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε. Αν αυτό το βίντεο σας βοηθήσει ή νομίζω ότι θα βοηθήσει άλλους, μοιραστείτε το μαζί τους. Κάντε εγγραφή εδώ στο YouTube κανάλι, αφήστε μου σχόλια, Instagram, Twitter, Greek Goes Keto και μην ξεχνάτε για να δείτε άρθρα όπως αυτό που γράψαμε χθες και αναλύσαμε σήμερα εδώ σαν βίντεο, greekgoesketo.gr και όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.